Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Επί του πιεστηρίου συζητάμε για τις επιπτώσεις και τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών. Και τι... Μαζί με ελληνικά, αχταρμάζουμε. Νομίζω ότι συνδέονται λίγο πολύ. Αυτή η πολιτική είναι. Μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αυτό που συμβαίνει με τον Μακρόν, δηλαδή να μην έχει κόμμα, να μην έχει πλειοψηφία, γίνουν βουλευτικοί. Έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν. Κοιτάξτε, στην ιστορία της πέμπτης γαλλικής δημοκρατίας, λίγο στην αρχή με τον Ντεγκόλ έγινε αυτό, που δεν υπήρχε δομημένο κόμμα. Όμως, η κουλτούρα της γαλλικής, της πέμπτης γαλλικής δημοκρατίας, όπως είναι το προεδρικό μοντέλο, έχει το εξής. Δεν υπάρχει ποτέ, πώς να το πούμε, αυτοδύναμη προεδρική πλειοψηφία. Συνήθως, όταν υπάρχει πρόεδρος, ο οποίος έχει προέρθει από τη δεξιά, υπάρχει μία συμμαχία γύρω του. Η συμμαχία ήταν κυρίως το γολικό κόμμα με το κόμμα του Ζισκάρ Ντεστέν. Το RPR. Το RPR, ναι. Και το IDF. Και από την άλλη, η αριστερά είχε μια ευρεία συμμαχία πάλι στην πλειοψηφία αυτή που λέγαμε προεδρική, που ήταν οι σοσιαλιστές, ήταν οι κομμουνιστές. Πέντε κομμουνιστές είχε ο Μιτεράν στην πρώτη του κυβέρνηση, υπουργούς. Οι ριζοσπάστες, ένα μόρφωμα αρκετά προς τα αριστερά ήταν, και οι οικολόγοι. Τώρα όμως έχουμε το εξής παράδοξο εδώ. Δεν έχει κόμμα, άρα πρέπει να ανασυνθέσει. Μία πλειοψηφία η οποία θα το επιτρέψει και να κυβερνάει και να περνάει νόμους. Διότι όποια απόφαση και να πάρει, πρέπει να πάει στη Βουλή. Πόσες φορές θα κάνει χρήση του δικαιώματος που έκανε ο Λάντ με τα εργασιακά? Δεν μπορεί να το κάνει συνέχεια. Άρα θέλει μία κοινοβουλευτική, θέλει μία προεδρική πλειοψηφία που να μπορεί θα να περνάει. Θα του αρνηθεί ο Φιλιών. Ορίστε. Θα του αρνηθεί ο Φιλιών. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε το εξής. Αυτή η ψήφος, εγώ διαφωνώ για την έκφραση ότι η ψήφος των. Κύριο Μακρόν, αντισυστημική ψήφος. Είναι μια ψήφος ανασύνθεσης πολιτικού σκηνικού και ανανέωσης. Είναι βαθιά συστημική, συγγνώμη. Αυτό λέω. Είναι βαθιά συστημική. Λέω ότι δεν είναι ακριβώς αυτό που λένε αντισυστημική. Είναι ψήφος. Ανατροπή όμως αυτά που είσαι μέχρι τώρα, έτσι. Ναι. Διαφωνούμε. Ανασύνθεση, όχι αντισύστημική. Ανασύνθεση, όχι αντισυστημική, όχι. Ναι, αυτό το είπα. Σε καμία περίπτωση. Όχι αντισυστημική, είναι ανασύνθεση και ανανέωση. Τι ακριβώς γίνεται εδώ? Μέχρι τώρα. Πολιτικές όμως, ορίστε. Και κάποιες πολιτικές να μην είναι συνεχίσουν. Βεβαίως, αυτό προσπαθώ να εξηγήσω. Ο Μακρόν προσπαθεί να στηριχθεί στα φιλελεύθερα κομμάτια και της δεξιάς, της γκολικής και του κέντρου και των σοσιαλιστών. Δεν ξέρουμε πού θα φτάσει αυτή η πλειοψηφία όταν βρεθεί σε συνθήκες μάχης, γιατί είναι μάχη, είναι δύο γύροι οι γαλλικές εκλογές. Είναι πολύ σκληρές εκλογές. Στη Γαλλία οι κοινοβουλευτικές εκλογές, οι βουλευτικές είναι σε δύο γύρους. Όπως και οι προεδρικές. Ναι, όχι, άλλο λέω. Είναι δύο γύροι οι βουλευτικές, διότι πρέπει να υπερισχύουν δύο κάθε φορά για να πάμε τα ζευγάρια. Νομίζω είναι 11 και 18 Ιουνίου. Ναι. Α, μπράβο. Λοιπόν, εδώ είναι το θέμα. Κοίταξε, παραδείγματος χάρη στις προεδρικές, για να το διευκρινίσουμε αυτό. Αν τύχει και κάποιος πάρει με 11 υποψήφους, τύχει κάποιος και πάρει 50,1% στον πρώτο γύρο, τέλειωσαν οι εκλογές. Ναι. Αλλά απλά οι βουλευτικές είναι ένα σύστημα μοναδικό το γαλλικό και αρκετά ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου και ευνοεί συμμαχίες. Και γι' αυτό υπήρχαν πάντα αυτές οι συμμαχίες στις πλειοψηφίες στις προεδρικές. Αυτό που έχει σημασία να καταλάβουμε είναι ότι φαίνεται ότι επιχειρείται πια να γίνει μια διεύρυνση και με το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Ό,τι έχει απομείνει από το Σοσιαλιστικό Κόμμα που συσπηρώθηκε γύρω από τον Αμούν, είναι πάρα πολύ πιθανά, τυπικά τουλάχιστον, τυπικά, να πάει και να κολλήσει στην προεδρική πλειοψηφία, αν κερδίσει, του κυρίου Μακρόν. Διότι ήδη υπάρχει κουβέντα αναλυτική με στο Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα να φύγει, να παραμεριστεί ο Αμούν και να αναλάβει ο Μανουέλ Βάλς. Ένα κομμάτι θα πάει στο Μακρόν και ένα κομμάτι θα το κάνει. Τυπικό, λέω, ναι. Ένα κομμάτι θα προσπαθήσει με το Μελανσόν να κάνει. Τη σφραγίδα μάλλον θα την κρατήσουν όσοι πάνε. Πάντως, Αλφόνσο, πέρα από αυτά, πρέπει να πούμε κιόλας ότι στο ερώτημα που λέει ο Μάκης, ας αφήσουμε, είναι αυτά που είπε με το Μακρόν, δεν υπάρχει κόμμα κλπ. Σκεφτείτε τη Λεπέν τώρα, η οποία έχει κόμμα. Κερδίζει, κερδίζει τις εκλογές προεδρικές, αποκλείεται να κερδίσει τις βουλευτικές εκλογές. Άρα λοιπόν εκεί δεν θα έχει ούτε συμμάχους. Εδώ υπάρχει εκεί θα έχει πρόβλημα εκεί στο νομοθετικό σώμα. Δηλαδή να κερδίσει τις προεδρικές και να μην κερδίσει στις βουλευτικές. Καταλαβαίνεις, Μάκη, θα γίνει. Αυτό είναι και το παράδοξο που έχει αυτή η εκλογή. Φαίνεται ότι τώρα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, διότι οι Γάλλοι μάθανε την περίφημη κοαμπιτασιόν, τη συγκατοίκηση. Δηλαδή υπήρχε αρκετές φορές το έχουμε δει, να έχεις πρόεδρο σοσιαλιστή
και πλειοψηφία δεξιά και κεντροδεξιά. Γιατί η Γαλλία στην Ελλάδα το ίδιο, δεν σε μετώχαμε εδώ. Και το αντίθετο. Παιδιά, με συγχωρείτε, στη Γαλλία κυβερνάει ο πρόεδρος εδώ, ο πρόεδρος ξέρουμε τι εξουσίες έχει και τι αρμοδιότητα. Στη Γερμανία όπου πια είναι... Αυτό που έχει σημασία είναι πλέον ότι, και το λέει σωστά ο Νίκος, αυτό που έχει σημασία είναι μεταξύ Μακρόν και Λεπέν είναι πολύ πιθανό να μην έχουν κόμματα να δημιουργούν τη συμμαχία αυτή την ευρεία για να μπορούν να περνάνε τους νόμους. Διότι και ο ένας δεν θα μπορεί να πιάσει τον κόσμο του Μελανσόν ή της Λεπέν και το αντίθετο μπορεί να συμβεί με τη Λεπέν. Άρα είναι σύνθετο το πολιτικό σκηνικό εδώ. Χάρη. Χάρη. Τελειώνει η γερμανική κατοχή. Επί του θέμα. Γερμανική κατοχή. Εγώ βλέπω θετικά στην εκλογή Μακρόν, στην επικράτηση μάλλον στον πρώτο γύρο και πιθανότατα στην εκλογή του στο δεύτερο γύρο. Είναι το μεσαίο χώρο του πολιτικού κέντρου. Του πολιτικού κέντρου. Όχι του μεσαίου χώρου. 51% μπορεί να γνωρίσουν τα κόμματα ότι ψηφίστηκε από το 50% του γαλλικού λαού. Όχι βέβαια. Πώς το τώρα. Δηλαδή ψηφίστηκα από το 51%. Δηλαδή, άρα υπονομεύεται τη λειτουργία του πολιτεύματος. Όχι, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή, όχι, ψηφίστηκε, βγαίνει η εκλογή. Βγαίνει ο Μακρόν με 51%. Ναι. Και μετά δεν έχει την πλειοψηφία μέσα πέρα συνόμου. Ναι. Εκεί θα πρέπει να κάνει τόσες ισορροπίες. Αυτό λέμε. Δεν θα πέσει. Αλλά θα πρέπει να κάνει τόσες ισορροπίες. Δεν θα είναι εύκολη η διακυβέρνηση. Ναι. Θα είναι σε μια καθημερινή διαμάχη. Μέχρι να γίνουν εκλογές. Και οι εκλογές για το κοινοβούλιο. Θα υπάρξουν εκλογές και μετά θα σχηματιστεί κυβέρνηση και πρόεδρος. Είναι μια μακρόσυνη. Δεν έχουμε καθαρή διακυβέρνηση. Εγώ στο σημείο αυτό, ο κύριος Μακρόν χθες το βράδυ. Σε αυτή το χαιρετισμό που έκανε, στάθηκε πάρα πολύ, στάθηκε λιγότερο στο δεύτερο γύρο και περισσότερο στην ανάγκη. Ξεκινά, είπε από σήμερα, η προσπάθεια να δημιουργήσουμε νέα προεδρική πλειοψηφία που θα προέλθει από τις εκλογές του Ιουνίου. Και αυτή είναι σωστή η τοποθέτηση. Από αυτά που διάβαλα. Και αυτό που λέει ο κύριος Σπύρο, ο κύριος Μαλιάς, είναι 575 νομίζω οι βουλευτές στη Γαλλία. Ήδη έχει 14.000 υποψήφιους ο Μακρόν για να είναι... Έχει υποψήφιους σε όλες τις περιφέρειες κτλ. Αλλά δεν έχει τον κομματικό σχηματισμό και μηχανισμό για να τους στηρίξει και να τους ενισχύσει. Ήμουνα στην Αμερική όταν είχαμε τις εκλογές τις αμερικανικές του 2008, τις προεδρικές. Για να πούμε ότι ο κύριος Μαλιάς ήταν ένας από τους καλύτερους πρόεδρους που είχε ποτέ η χώρα και ιδιαίτερα στην Αμερική η θητεία... Ως όταν... επικίνδυος ακούγεται. Όχι, λοιπόν, κοιτάξτε. Όχι, εγώ τον είχα συναντήσει κιόλας. Ήθελα να πω το εξής. Μα έχει αφιπηρετήσει, δεν είναι τώρα, Αλέξανδρε. Κύριε Φέρε, ήθελα να πω το εξής. Ότι μέχρι, ξέρετε ότι εκεί οι προκατακτικές, οι primaries αρχίζουν 1,5 χρόνο πριν. Και συστηματικά από τον Ιανουάριο του προηγούμενου χρόνου. Δηλαδή από τον Ιανουάριο του 8. Οι προεδρικές εκλογές γίνονται 4 Νοεμβρίου, έτσι, κάθε 4 χρόνια. Μέχρι και το Δεκέμβριο του 7, όλοι οι Ουάσιγκτον, των πρέσβεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβανομένων, απέκλειαν να μπορέσει να σταθεί, να πάρει το χρήσμα του Δημοκρατικού Κόμματος, ο κύριος Μπαράκ Ομπάμα, θεωρώντας, όταν λέω όλοι οι Ουάσιγκτον, όλοι οι λομπίστες, όλοι οι γερουσιαστές, εκτός από ένα στενό κύκλο φίλων του Ομπάμα, οι οποίοι πίστευαν σε αυτόν, θυμάμαι χαρακτηριστικά τον γερουσιαστή του Λινόη, τον κύριο Ντέρμπιν, και ορισμένοι άλλοι, πολύ λίγοι. Κατόρθωσε ο Ομπάμα μέσα σε 6 μήνες, κινούμενος κυρίως με αυτούς τους, αυτά λέγα, πολλαπλασιαστές εθελοντών. Δηλαδή είχε εθελοντές, μετά είχε για 100 ανθρώπους έναν υπεύθυνο. Το ίδιο σύστημα διάβασα ότι έκανε και ο Μακρόν, ο οποίος κινήθηκε με εθελοντές, όχι μόνο με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διότι δεν αρκούν να σου δώσουν τη νίκη, όχι, αλλά κινήθηκε μέσα σε ένα χρόνο ακριβώς. Απρίλιο του 2016 ανακοίνωσε την πρόθεσή του να κάνει πολιτικό κίνημα. Ένα χρόνο αργότερα είναι ο υποψήφιος για την Προεδρία. Μα δεν είναι τυχαίο, το χαρακτηρίσανε ο Γάλλος Ομπάμα. Θέλω να πω ότι ο Ομπάμα κινήθηκε εκτός του συστήματος του Δημοκρατικού Κόμματος.
ο μηχανισμός, θυμάμαι λέγανε η μπουλντόζα του Δημοκρατικού Κόμματος, όλοι ακολουθούσε τη Χίλαρη Κλίντον. Αν μου επιτρέπετε ακόμα για να κλείσω, ήμουνα ένας από τους καλύτερους πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έκανα τραπέζι Δεκέμβριο του 2007 και καλέσει 5-6 από εμάς και την κυρία Μοντλίν Ολμπράιτ. Το λέω και στο βιβλίο αυτό. Και της είπε, επειδή θα κερδίσει η κυρία Κλίντον τις προεδρικές εκλογές ένα χρόνο και εσείς θα έχετε κέρια θέση, ίσως του Υπουργού Εξωτερικών, θέλουμε εδώ να μας πείτε τι η πολιτική θα ακολουθήσει. Καταλάβετε δηλαδή πόσο έξω. Έτσι. Χάρη. Συγγνώμη, γιατί παραμερικανή. Όχι. Αλλά είναι αυτό που έχει προηγουμένως ο κ. Μακρόν χθες στην δήλωσή του μετά την περίπου να γίνουν στα αποτελέσματα, λέει: αγαπητοί μου συμπατριώτες, δεν υπάρχουν πολλές Γαλλίες, υπάρχει μόνο μία, η δική μας Γαλλία, η Γαλλία των πατριωτών, σε μια Ευρώπη που προστατεύει και την οποία θα πρέπει να επανειδρύσουμε. Τι εννοεί αυτό? Ναι. Αυτό ήθελα να πω προηγουμένως, ότι προσωπικά βλέπω, μάλλον προσωπικά διακρίνω έτσι μία προσπάθεια από τον κύριο Μακρόν να ηγηθεί εκείνος των μεταρρυθμισών στην Ευρώπη για να αλλάξει η εικόνα της Ευρώπης. Και το είπε και χθες, το έχει επαναλάβει και άλλες φορές από ό,τι γνωρίζω στην προεκλογική εκστρατεία. Έχει ένα κοινωνικό χαρακτήρα το πρόγραμμά του. Είναι δηλαδή ένας συγκερασμός. Ένας πρόεδρος που θα βοηθάει εκείνους που έχουν λιγότερα, που είναι ευάλωτοι ή που τους έρχεται κάτω η ζωή. Μέσω του σχολείου, της υγείας, της εργασίας και της αλληλεγγύης. Ναι. Το κοινωνικό κράτος. Αυτό Μάκη το κάνει και για να πάρει ψήφους από το Μελανσόν. Δείχνει κοινωνική προστασία. Πάντως, κατά κάποιο τρόπο, συγγνώμη, είναι, ας το πούμε, ο Μπλερ της Γαλλίας στο σοσιαλιστικό χώρο. Θέλει να γίνει, νομίζω, κάτι τέτοιο. Συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Φελέγγι. Ο Σρέντερ έφτιαξε αυτή τη Γερμανία που έχουμε τώρα. Έχει ενδιαφέρον όμως. Και ο Μπλερ έχει αποχωρήσει τη Βρετανία όπως είναι. Έχει ενδιαφέρον όμως σε μια σκληρή αντιπαράθεση ανάμεσα στη ριζοσπαστική δεξιά και στη ριζοσπαστική αριστερά, ότι βρίσκει χώρο ένα υποδημιουργία κεντρό κίνημα. Αυτό για μένα έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον. Εδώ είσαι χώρα σε μνημόνιο, γι' αυτό δεν ξέρω αν μπορεί. Γι' αυτό ίσως οι προσπάθειες που γίνονται στον χώρο του κέντρου εδώ, βλέπεις, είναι μοιάζουν σαν τις συμφοριασμένες των ντρόουν που λέει και ο ποιητής. Είπαμε, δεν υπάρχει προσωπικότητα. Ναι, είναι και αυτό. Αλλά δεν είναι και πολιτικές μαγαζιά. Έχουν αναρρωθεί. Είσαι και σε μια χώρα σε μνημόνιο. Δεν έχουν και τίποτα καινούριο να πούνε. Σωστό είναι αυτό. Μα συμφωνώ. 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 Κάποιοι ρωτήσανε για τις συντάξεις. Ναι. Ναι. Τηλεφωνικά ήταν την προσωπική διαφορά. Για προσωπική διαφορά. Διαφορά. Για την προσωπική διαφορά, θα μας πει, νομίζω μπορείς να το πω. Ναι, θα πω και για την προσωπική, για την προσωπική διαφορά, εγώ θυμάμαι την κυρία Αχτσιόγλου το Φεβρουάριο, στις 3 Φεβρουαρίου, είχε πει ότι δεν υπάρχει θέμα προσωπικής διαφοράς. Υπάρχουν προγνώσματα και δεν υπάρχει κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Αλλά η προσωπική διαφορά είναι ο επανυπολογισμός συντάξεις καινούριων και παλιών συντάξεων. Αυτό είναι. Και μιλάμε καταργείτε για 30% και 40% μείωση. Καταργείται, ναι. Μιχάλης Χιάχος, φαντάζομαι ότι έχεις λίγο διαφορετική άποψη για τις γαλλικές εκλογές. Ναι, δεν είναι ακριβώς διαφορετική άποψη. Του Μακρόν. Λέω ότι, είπα και πριν ότι ο Μακρόν το είπε ο Αλφόνσος πριν, ότι δεν είναι αντισυστημική ψήφος, είναι βαθιά συστημική ψήφος. Ο Μακρόν. Ο Μακρόν. Ναι. Είναι βαθιά συστημική ψήφος. Είναι όμως αντισυστημική ψήφος και η Λεπέν και ο Μελανσόν. Βεβαίως, με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ψήφος οργής είναι. Γενικώς, αυτή είναι η αντισυστημική ψήφος. Γενικώς το σύστημα, όπως και στην Ελλάδα, στο σύνολό του αμφισβητείται. Είναι απόρρια της βαθιάς κρίσης, επαναλαμβάνω, που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία συμπλήρωση αυτό που λες είναι αλήθεια, διότι πριν ξεκινήσει η καμπάνια η επίσημη, τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων έδειχναν ότι μόνο ένα 11 με 12% των Γάλλων είχε εμπιστοσύνη στο πολιτικό του σύστημα. Αυτό, Μα 4% ήταν δημοφιλία του Ολάντ. Ο Άμυρος πλήρωσε τον Ολάντ, πλήρωσε. Δεν πλήρωσε τον Ολάντ. Τις πολιτικές. Νομίζω ότι είναι λάθος να προσωποποιούμε οι εφαρμοζόμενες πολιτικές. Όσο η κοινωνία. Μην υποβαθμίζουμε όμως και τον ρόλο του υποκειμένου. Όσο οι κοινωνίες. Εφαρμοζόμενες πολιτικές από την πλευρά της σοσιαλδημοκρατίας.
η ναι. οποία έχει εγκολπωθεί τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές ή έχει γίνει η ουρά του νεοφιλελευθερισμού στην Ευρώπη. Βεβαίως. Και έτσι έχει εκφυλήσει και τον σοσιαλδημοκρατία και δεν έχει κοινωνική διάσταση η Ευρώπη. Ας το λέμε αυτό. Και αυτό δεν θα το αποκαταστήσει ο Μακρόν με αυτό που διάβαζε ο Μάκης προηγουμένως. Γιατί αυτό είναι το κρίσιμο. Εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να το αποκαταστήσει. Είναι σε άλλη κατεύθυνση. Το διάγγελμα του Μακρόν μετά το αποτέλεσμα είναι ένα πολιτικά αντικοχειριστικό μήνυμα προς το λαό της Γαλλίας, ο οποίος κινήθηκε είτε προς το Μελανσόν, ο οποίος κατέγραψε ένα εντυπωσιακό ποσοστό. Έτσι, και έχει σημασία να δει κάποιος και τι ακριβώς εκφώνησε ο Μελανσόν. Άμα δεν ήταν ο κλασικός ρόλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Γαλλίας, μπορεί να είχαν βγει και πρώτοι. Τι ακριβώς εκφώνησε, ποιο ήταν το πολιτικό μήνυμα του Μελανσόν σε όλη την πορεία προς τις εκλογές. Έχει ένα σημασία να το μελετήσει κάποιος. Είναι ανυπότακτη Γαλλία. Είναι ανυπότακτη Γαλλία με αναφορά στο δημοκρατικό πατριωτισμό και όχι γενικά για ριζοσπαστισμό και αριστερά, αλλά σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Για εθνική κυριαρχία μίλησε ο Μελανσόν και όταν έκανα την αναφορά την περίφημη στο Τζίπρα, είπε ότι δεν θα δεχόμουν εγώ 17 ώρες να προσβάλλουν τη χώρα μου και να κάθομαι και να βρίσκομαι στο ίδιο τραπέζι. Ναι. Ζητήματα δηλαδή εθνικής κυριαρχίας. Πρέπει όμως να δεχτείς και εσύ ότι άλλο η Γαλλία, άλλο. Ακριβώς. Ο Τσίπρας εκπροσωπούσε μία μικρή χώρα ναι. και ο άλλος είναι το νούμερο 2. Προσέξτε, τώρα αν θέλουμε να πάμε στη λογική της ψωροκόστενας η μικρή χώρα, όχι, δεν είναι. Μπορούμε να πάμε έτσι. Δεν είναι. Είναι σε χώρα σε μνημόνιο. Είσαι το 2% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Εγώ συγγνώμη, Μελανσόν. Κάποια στιγμή θα πρέπει να τους πει ο Γιώργος Τσίπρας ως εδώ. Η λογική της ψωροκόστησης βεβαίως, αναγκάζει να λες ναι σε όλα και σήμερα να βιώνει η χώρα αυτό που βιώνει. Συμφωνούμε. Και αν αύριο νομίζουμε ότι έρχεται εδώ η Τρόικα και ξεκινάνε αύριο συζητήσεις, να θυμίσουμε πια δύο θέματα. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Έτσι, πρώτο είναι η ενέργεια και το δεύτερο είναι το υπερταμείο. Και αν εδώ ο πρόεδρος του επιμελητηρίου δικαίως διαμαρτύρεται γιατί δεν υπάρχει ελληνική παραγωγή. Δεν χάθηκε ξαφνικά η ελληνική παραγωγή. Στα 7 χρόνια, ναι. Έτσι, όχι στα 7 χρόνια. Χάθηκε από το 80 και μετά η αποβιομηχάνηση. Ήταν ραγδαία. Και τότε δεν υπάρχει παραγωγή, δεν υπάρχει δεξαμενή. Δεν φταίει ότι ξαφνικά οι Έλληνες ξυπνήσαν ένα πρωί και θέλησαν να γίνουν όλοι επιστήμονες. Είναι γιατί ο κοσμοπολιτισμός και η παγκοσμιοποίηση και τα ανοιχτά σύνορα δεν θα ανταγωνιστείς ποτέ μα ποτέ τον Κινέζο στη συγκεκριμένη παραγωγή υπηρεσιών και στην κατασκευή. Να αποφασίσουμε τι παραγωγικό μοντέλο. Λοιπόν, αυτό δεν έχει αποφασιστεί όμως. Εκεί όμως μπαίνει η μεγάλη παγίδα που στην ίδια έκανε ο κύριος πρόεδρος πριν. Λέει εγώ θέλω να δουλεύω μέχρι τα 68 και δεν θέλω να σταματήσω να δουλεύω. Καλά να κάνετε και να δουλεύετε όσο θέλετε. Αλλά το βασικό είναι να δουλεύουμε και να ζούμε από αυτό που κάνουμε. Γιατί σήμερα δουλεύει ο κόσμος όσο δουλεύει και δεν καταφέρνει να ζήσει. Ο συνταξιούχος θα βγαίνει στα 67 του και δεν θα μπορεί να ζήσει ο συνταξιούχος. Αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα. Έχει και αυτό είναι το όριο ζωής, έτσι. Αυτό, βεβαίως, το όριο ζωής και έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Ωστόσο, το κόστος ζωής στη Δυτική Ελλάδα, γιατί η Δυτική χώρα στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αντίστοιχο με του Γάλλου. Είναι αντίστοιχο με του ανθρώπου που ζει στο Λονδίνο. Αλλά όταν θα φτάσουμε να έχουμε, γιατί εκεί κατευθυνόμαστε, μισθούς Βουλγαρίας και συντάξεις Βουλγαρίας, αυτό δεν είναι χώρα, είναι κάτι άλλο. Η Βουλγαρία σε ανάκαμψη. Έτσι, σε ανάκαμψη, αλλά ακόμα μπορεί να συγκρινόμαστε ακόμα. Πάντως, τι μοντέλο χρειαζόμαστε, υπάρχει από βιομηχανοποίηση. Είναι η βιομηχανία η βαριά αυτό που θα γίνει η Ελλάδα. Όχι βέβαια. Άρα πρέπει εδώ, δεν έχουν αποφασίσει. Δεν έχουμε αποφασίσει τι ακριβώς θέλουν. Δεν έχουμε αποφασίσει. Έχουμε γίνει καρσόνια. Κύριε Μιχάλα, έχουμε αποφασίσει. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι... Να πούμε, ναι βέβαια. Όχι πιστεύω, αυτό που βλέπω. Είχαμε εδώ και κανένα μήνα τον... Τον πρόεδρο του ΓΕΣΕΒΕ. Τον κύριο Καβαθά. Όχι, τον πρόεδρο του κύριου Σαμαχόπουλου. Τον κύριο Σαμαχόπουλου, τον προηγούμενο. Και μας είπε συναντήσεις που είχε με τον Τραμπ. Τότε ήταν με τον Τραμπ. Ότι του έλεγε τελειώσαν οι μικρές μικρομεσαίες. 40% πρέπει να κλείσουν. Του λέει τι θα γίνει αυτό όλο. Εμείς στέλνουμε μεγάλα μαγαζιά και σε συμφέρει, του λέει. Γιατί αντιδρά. Αυτό ακριβώς εφαρμόζεται. Αυτό ακριβώς εφαρμόζεται. Δεν είναι όμως, δεν ξέρω τι μπορεί να εφαρμόσουν αυτοί. Δεν ξέρω τι μπορεί να εφαρμόσουν αυτοί. Εμείς τι κάνουμε. Εμείς αυτή τη στιγμή, εγώ διαφωνώ με το δίπλα συνομιλητή μου, εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ δυνατές επιχειρήσεις. Έχουμε επιχειρήσεις πραγματικά μέσα σε αυτή την κρίση και δημιουργούν και παράγουν και εξάγουν. Και μάλιστα είναι φωτεινά παραδείγματα. Το θέμα είναι ότι αν τους μένει ένα ευρώ. Γιατί δυστυχώς σήμερα δουλεύουμε
Και μια επιχείρηση που είναι συνεπής, δεν μιλάμε για επιχείρηση που προσπαθεί να κλέβει ή προσπαθεί να βρει τρόπους για να ξεφεύγει από το φορολογικό ή ασφαλιστικό μηχανισμό. Μια επιχείρηση που θέλει και οι εργαζόμενοι της να πληρώνονται κανονικά, να μην υπάρχουν αυτοί οι μισθοί των 300 ευρώ, γιατί ποτέ εμείς δεν είμαστε υπέρ των 300 ευρώ. Εμείς είμαστε για μισθούς αξιοπρεπέστατους, για μισθούς πραγματικά να μπορεί να ζήσει η ελληνική οικογένεια και η ελληνική κοινωνία. Έχουμε δυνατότητες τεράστιες. Μπορούμε να παράγουμε, να δημιουργήσουμε. Αν υπάρχει κάποια τέτοια πολιτική ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να το 40% των επιχειρήσεων να κλείσουν, να μας το πούνε. Γιατί μας έχουν γκρεμίσει τα όνειρά μας, γιατί έτσι αυτή η λογική πλέον φτάνει σε άλλα όρια και λέει ότι δεν μπορεί η κοινωνία μας να παράγει. Δεν είναι έτσι. Μπορούμε να παράγουμε και να πείσουμε εμείς τους Ευρωπαίους ότι έχουμε δυνατότητες. Ότι μπορούμε. Και τα νέα μας παιδιά μπορούν να δημιουργήσουν. Άρα λοιπόν. Κύριε Πρόεδρε, ακριβώς οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν να παράγουμε. Δεν είπα εγώ ότι δεν μπορούμε. Μπορούμε. Πού είναι ο πατριωτισμός μας εμάς να πούμε ότι εμείς μπορούμε Ευρωπαίοι να παράγουμε. Δεν θέλουν να παράγουμε. Εγώ δεν νομίζω οι Ευρωπαίοι, κοιτάξτε να δείτε. Δεν ξέρω πού είναι αυτή η πληροφόρηση. Οι Ευρωπαίοι μας δώσαν πάρα πολλά χρήματα να κάνουμε επενδύσεις, να κάνουμε βιοτεχνικά πάρκα, να ξυγχρονίσουμε τις επιχειρήσεις μας. Να μπούμε σε σύγχρονες λογικές παραγωγές. Τα χρήματα που πέθανε στη χώρα ειδικά είναι πάρα πολλά. Πού πήγαν τα χρήματα, ανεξέλεκτα το τραπεζικό σύστημα, αυτό το στημένο σύστημα, το τραπεζικό, που έδινε τα χρήματα. Ποιοι ήταν αυτοί που πραγματικά πρέπει να πάρουν τις επιδοτήσεις. Αναρωτηθήκατε ποτέ, βάλατε να δείτε την πραγματική, τα όρια που μπαίνανε. Ξέρετε τι σημαίνει να κάνεις μια επένδυση ή να μάζευες το χαρτί, αυτό που ήθελε το χαρτομάνι το μεγάλο, για να μπεις σε ένα πρόγραμμα επιδότησης. Ποιες επιχειρήσεις, να σας πω ένα παράδειγμα, δίπλα μας εδώ είναι. Τα βυσσοδεψία ήταν το ζωντανό κύτταρο της παραγωγής, δέρμα πρώτης ποιότητας η Ελλάδα. Πόσα αμνοερήφια ασφαχτήκανε, δυστυχώς εγώ είμαι και έχω γίνει λίγο χορτοφάγος. Αλλά πόσα όμως δέρματα, αυτά φεύγουν με ένα ευρώ και πάνε στο εξωτερικό. Ένα ευρώ το κομμάτι. Γιατί τα ελληνικά βρυσοδεψία δεν βρέθηκε ένας χώρος να μετεγκατασταθούν. Τα κλείσαμε, δουλεύουν με παράνομες πόρτες. Ξέρετε τι υπεραξία έχει το δέρμα. Το ένα ευρώ, όταν το επεξεργαστείς, το πουλάς 50. 49 ευρώ υπεραξία πάνε στις διπλανές χώρες. Στους Ιταλούς, στους Ισπανούς. Δεν μιλάω για αποβαθμισμένες χώρες, ούτε στους Βούλγαρους. Μιλάω για ανεπτυγμένες χώρες. Αυτό που τονίσει προηγουμένως ο Χάρης Παυλίδης. Δεν είδαμε ότι σηκωθείτε να κάνετε επανάσταση. Κύριε Κουρία, να ξέρετε κάτι. Θέλω να δείτε. Ο αγώνας μας είναι τεράστιος. Φωνάζαμε. Στο Βυρσοδεψίου πάει τώρα μια εβδομάδα και παίρνει 2.000 στο Survivor. Συγγνώμη. Εκεί αυτό είναι ο ελληνικός λαός. Το ελληνικό. Φωνάζαμε. Εδώ διαφωνώ, κύριε Κουρία. Όχι, εγώ δεν το έχω δει. Δεν διαφωνώ. Πότε παίξαμε. Συγγνώμη, εμένα με ακούτε τόσο καιρό στο κανάλι σας. Με έχουν ακούσει κι άλλοι στην δημοσιογραφία. Με έχετε καλέσει. Με καλέσει μόνο το κανάλι και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόνο το δικό σου κανάλι με φωνάζει γιατί και μου δίνετε ελεύθερο βήμα και σε ευχαριστώ. Γιατί και θέλω να το πω και δημόσια ότι ποτέ δεν μου πατέ ότι Αδριανέ πρέπει να πεις αυτό ή πρέπει να πεις κάτι άλλο. Ειλικρινά, εγώ σου το λέω. Έχω πει και πράγματα που μπορεί να σου. Εγώ ξέρω πολύ καλά τι λέω. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλοι οι συνάδελφοί σας πρέπει να αρχίσετε να φωνάζετε. Φωνάζουμε. Πότε μας δώσανε βήμα. Πότε μας δώσανε βήμα. Αν θα μιλήσουμε για συντάξεις, αν θα μιλήσουμε για κάτι άλλο, ναι, μπορεί να μας δοθεί βήμα. Όταν μιλάμε για παραγωγή, όταν μιλάμε για δημιουργία, δεν γίνεται. Αλλά αυτοί οι υπουργοί οικονομικών. Συνέχεια πάμε στα γραφεία τους, τσουβαρδίζουμε καθημερινά. Λέμε απλοποίηση διαδικασιών. Απλοποίηση διαδικασιών, τώρα θα το πω, μπαίνουν με συμφέροντα. Γιατί υπάρχουν πίσω κάποιες ομάδες που δεν θέλουν να απλοποιηθούν διαδικασίες. Δηλαδή, το να απλοποιήσουμε μια άδεια λειτουργίας, πίσω κάποιοι χάνουν τη δουλειά τους. Το να γίνει πιο απλή διαδικασία, κάποιοι δεν έχουν δουλειά πλέον την επόμενη μέρα. Αυτό όμως δεν βοηθάει την παραγωγικότητα. Πρέπει οι συντεχνίες να σταματήσουν. Πρέπει να μπούμε να κλειστούν. Και γι' αυτό εγώ λέω και κάτι. Ότι το πολιτικό προσωπικό της χώρας για να μην τιμωρηθεί, να μην πάθει χειρότερα από ό,τι έχει πάθει τώρα και να μην πάθει και αυτά που πάθανε οι Γάλλοι, πρέπει να κλειστούν στη Βουλή και οι 300. Και να κλειστούν και να πάρουν αυτές τις αποφάσεις που πρέπει να οφείλουν για την κοινωνία και για τη χώρα. Ναι, τι συμφέρει την πατρίδα μας, αυτό όμως πρέπει να το κάνει. Εμείς ψηφίζουμε. Και ξέρουμε πολύ καλά τι ψηφίζουμε. Έχει και αυτό, δίκιο λοιπόν, σε αυτά ο πρόεδρος. Έχει δίκιο σε αυτά, πρέπει να τα πούμε. Αλλά τώρα κάποιος να μην δουλέψουν συντεχνιακά, γιατί δυστυχώς οι βουλευτές μας δουλεύουν συντεχνιακά. Αυτή τη στιγμή η χώρα τι παραγωγικό μοντέλο θέλει να έχει. Θέλει να παράγει. Να βγουν και το πούνε στην κοινωνία. Αν πρέπει να παράγουμε. Αν δεν πρέπει να παράγουμε, πάλι να βγουν να το πούνε. Να μην αφήνουν ανθρώπους να επενδύουν το μέλλον, να χρεώνονται. Και αυτή τη στιγμή να τους διώξαμε από την Αθήνα και τους πήγαμε στο πουθενά με 100.000 ευρώ το στρέμμα στα χωράφια και ψάχναν να πάνε νερό και ρεύμα για να δουλέψουν 50% άνθρωποι. Και μετά ξαφνικά μαζευτήκαμε και λέγαμε «Α, χαλάει το τοπίο». Και τους κλείναμε, δεν είχαν προλάβει να πάψουν τα κτίρια. Προχθές βγήκε το καινούριο, δεν ξέρω αν το ακούσετε, παιδιά.
ο κύριος Δήμαρχος Πάτρας απαγορεύει να περάσει ο σιδηρόδρομος, το τρένο, μέσα στην Πάτρα. Γιατί? Γιατί έτσι θέλει, λέει, εγώ θα το αφήσω και αυτό είναι 600 εκατομμύρια παραπάνω και χρόνος περισσότερο. Και η σιδηρόδρομη είναι το νέο μέσο μεταφοράς σε όλο τον κόσμο. Γίνεται ο ανταγωνισμός της ταχύτητας παγκοσμίως για το τέτοιο. Κάποιος είπε, Σπύρο, ότι παραιτήθηκε η ΛΕΠΕΜ. Ναι, αποσύρθηκε προσωρινά από την ηγεσία. Από το κόμμα, άρα θέλει να δείξει ότι είναι πρόεδρος όλων των Γαλλίων. Ναι, εγώ θα επιμείνω ότι το παραγωγικό μοντέλο έχει επιλεγεί να είναι αυτό. Έχει ακριβώς επιλεγεί να ανατιναχθεί ο παραγωγικός ιστός της χώρας. Δεν είναι οι κακοί επιχειρηματίες, δεν λέω εγώ αυτό. Και δεν είναι οι κακοί εργαζόμενοι και δεν είναι οι κακές δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες θέλουν να παγιδεύσουν τους επιχειρηματίες για να μην πάνε μπροστά. Το μοντέλο που προωθείται είναι να κλείσει την επιχείρηση τον κύριο Μιχάλαρος και να υπάρχουν εδώ μεγάλοι όμιλοι που θα διαχειρίζονται καθετοποιημένα την παραγωγή, όπως θα διαχειρίζονται καθετοποιημένα τη διασκέδαση, όπως θα διαχειρίζονται καθετοποιημένα την ενημέρωση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όλες οι μικρές εφημερίδες και τα μικρά μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να κλείσουν, όπως οι μικρές βιοτεχνίες θα πρέπει να κλείσουν, όπως τα μικρά μαγαζιά και η έβγα της γειτονιάς πρέπει να κλείσει και όλα να περάσουν σε μεγάλους ομίλους. Αυτό είναι το σχέδιο που υπηρετείται αυτή τη στιγμή και σήμερα είναι ακριβώς στο ζενίθ της υλοποίησης. Από πού εκπορεύεται αυτό το πρόγραμμα? Από τις ακολουθούμενες πολιτικές εδώ και 30 χρόνια. Για σούπερ μάρκετ. Το υποκείμενο ποιο είναι? Το υποκείμενο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία επιλέγει μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές να κάνει έναν καταμερισμό χώρο. Όχι, οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γενικώς. Από το 80. Αυτές που ακολουθούνται από το 80 μέχρι και σήμερα. Η υπερφορολόγηση είναι, είναι πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άμας φορολογική είναι. Δεν είναι δική μας πολιτική. Όταν καλείσαι να βγάλεις πλεώνασμα 3,5% θα πρέπει να κλείσει η μικρή επιχείρηση του Μιχάλαρου και να πεθάνει ο συνταξιούχος. Αλλιώς δεν βγαίνει. Αλλιώς δεν βγαίνει. Το να κλείσει την επιχείρηση είναι να πάει πιάσει 3,5% πλεώνασμα. Το κλείνοντα την επιχείρηση. Μα αυτό κάνουν. Η κυβέρνησή μας αυτό κάνει. Δεν ακούτε τι λέω. Λέω για να βγει το 3,5% απαιτεί υπερφορολόγηση. Ναι. Η υπερφορολόγηση στον συνταξιούχο και στο μικρόχι δεν είναι καθόλου δωροάδωρο. Γιατί, αλλά όμως γιατί πρέπει να πούμε, κύριε Σιάχο, ναι, ότι okay, όλα αυτά καλά, ότι πάνε να κτίσουν τους μικρούς. Όταν πήγαινε σε έναν δρόμο, ερχόταν ο άλλος από το χωριό, τι θα κάνει, άνοιγε μία έβγα. Είχαμε 100.000 έβγες. Είχαμε 50 ημερήσεις. Δεν μπορούσα να ζήσει στο χωριό όμως. 50 και 100. Λοιπόν, δεν μπορούσα να ζήσει στο χωριό. 100 ημερήσεις εφημερίδες. Ο καθένας έβαζε μια εφημερίδα. Λέμε ότι οι μικρές εφημερίδες. Είχε παραγίνει το κακό. Το όπως σε όλη την κοινωνία. Είναι οι μικρές και στα μίντια. Είχαμε 100 εφημερίδες, 100 έβγα, 100 πουλάγανε κάλτσες. Όλοι τα. Μια τώρα στιγμή, τι κάνανε. Κρίση. Φτιάχνουν καφενεία όλοι. Είναι η Ελλάδα. Καφέ και σουβλάκι. Αυτή είναι η νέα βιομηχανία της χώρας. Εφόσον αυτή πουλάει, δεν έχω τίποτα άλλο. Άρα λοιπόν, όταν πάντως μιλάμε για χώρα σερβιτόρων πριν από χρόνια, τώρα αρχίζουμε και το βλέπουμε. Το δίσκο να περιφέρεται έτσι. Και δεν φταίνε οι έβγες. Πώς δεν φταίνε, άμα αποφασίσουμε γιατί θέλουμε. Τουλάχιστον να σερβίρουν προϊόντα που παράγονται από εμάς. Τουλάχιστον αυτό. Αλλά δυστυχώς δεν είναι από εμάς τα προϊόντα που σερβίρουμε.